Τζαμί στην ιστορική Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Φαίνεται πώς θα λειτουργήσουν οι κατοχικές αρχές. Για χρόνια υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, είπε στο ΟΜΕΚΑ ο επίσκοπος Καρπασίας και σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως δεν πρόκειται για ανέγερση τζαμιού, αλλά για αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων και μετατροπή τους σε χώρους λατρείας. Αντιδράσεις καταγράφονται πάντως και στα κατεχόμενα. Τζαμί σε απόσταση αναπνοής από την ιστορική Μονή του Αποστόλου Ανδρέα φαίνεται ότι θα λειτουργήσουν οι κατοχικές αρχές. Η λιμένη απόφαση όπως μεταφέρεται στον τουρκοκυπριακό τύπο προκαλώντας αντιδράσεις. Και τώρα τζαμί στον Απόστολο Ανδρέα. Προχωρούν οι προκλήσεις της Τουρκίας στο πρωτοστέλιδο της Αυρούπα. Μπορεί ένα μοναστήρι να γίνει τζαμί? Ο τίτλος της Μπουγκιούν Κύπρης εν είδη ερωτήματος, με τον λεγόμενο δήμαρχο Ριζοκαρπάσου να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ήταν απέτηση των πολιτών. Κίνηση που φαίνεται ότι εδώ και χρόνια μελετάται από πλευράς Άγκυρας και ψευδοκράτους, αφού σύμφωνα με τον επίσκοπο Καρπασίας υπήρχαν πληροφορίες για πρόθεση λειτουργίας τζαμιού στην περιοχή. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απόφαση ανέγερσης τζαμιού, αλλά έχουμε απόφαση διαμόρφωσης υφιστάμενου χώρου που είναι προς τα βόρειο-δυτικά της Μονής. Ναι. Εκεί θα έμπαιναν οι πραγματευτάδες για να φύγουν από μπροστά από τον ναό. Ναι. Και δεν πηγαίνουν, δεν φεύγουν γιατί δεν τους συμφέρει. Και φαίνεται ότι κάποια από αυτά τα δωμάτια τα οποία διαμορφώθηκαν για να μεταφερθούν εκεί οι πραγματευτάδες, τώρα σκέφτονται, συζητούν ή έχουν αποφασίσει να το μετατρέψουν σε χώρο προσευχής. Ο οικείος επίσκοπος θα βρεθεί επί τόπου τις επόμενες λίγες ημέρες προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση τόσα μετάδιδονται, στέλνει όμως μηνύματα. Θα κρατήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είτε του χριστιανισμού είτε του μουσουλμανισμού, όπως θα ζούσαμε οι δύο κοινότητες τόσο καιρό. Έντονες πάντως ήταν οι αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης. Η Μονή του Αποστόλου Ανδρέα δεν είναι μόνο ένας ιερός τόπος λατρείας για τους Ελληνοκύπριους και τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και μία από τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, όπως ακριβώς και τον τζαμί Χαλά Σουλτάν στον Νότο. Η νοοτροπία που προσπαθεί να οικοδομήσει έναν τζαμί σε αυτό το μοναστήρι είναι ξεκάθαρα μία νοοτροπία που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη θρησκεία ως εργαλείο για μία πολιτική πρόκληση. Και διερωτάτε ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις όλων αυτών που θέλουν, όπως λέει, να προκαλέσουν εχθρότητα μεταξύ των πλευρών εάν χτιζόταν εκκλησία στην περιοχή του Τεμέλους Χαλά Σουλτάν. Τώρα, στην έναντι αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, αναμένεται να προχωρήσει αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με ιδιαίτερο βεβαίως